Κατερίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται, πώς σε πετυχαίνουμε? Καλά, εσύ? Καλά, καλά, καλά. Καταρχάς, ναι. Με πετυχαίνετε λέω στην Κατερίνη, στο πατρικό μου. Α, ωραία. Κατερίνα, Κατερίνα, βέβαια. Δεν το είχαμε κάνει τη σύνδεση. Οπότε, τι γίνεται, έχεις πάει εκεί τώρα για... Σήμερα ανοίξανε τα... Από όταν άνοιξε η διέλευση, έφυγες κατευθείαν πρώτη μέρα, τύπου αυτούς. Όχι, όχι, είμαι αρκετό καιρό εδώ. Απλά είχα κατέβει για κάτι δουλειές. Είμαι περίπου 4 εβδομάδες, Κατερίνη. Α. Με την ευκαιρία της καραντίνας να δω και λίγο τους γονείς μου, γιατί είχα να τους δω πολύ καιρό. Βέβαια, σωστό αυτό. Οπότε, μιας και... Α, δεν θα σε ρώταγα, αλλά μιας και το πες. Πώς ήταν η καραντίνα για σένα όλη αυτή η περίοδος, ενώ ακούμε διάφορα, δηλαδή κάποιος λέει ότι, ξέρω εγώ, διάβασε πάρα πολλά βιβλία, τον βοήθησε, του κάνε καλό, του κάνε αυτό, τα βρήκε δύσκολα. Εσύ γενικά πώς θα αντιμετώπισε όλο αυτό το πράγμα και λόγω της φύσεως του αθλήματος εννοώ και της δουλειάς σου? Δεν μπορώ να πω ότι δυσκολεύτηκα, πέρασα όμορφα στην καραντίνα. Νομίζω ότι όλοι ανακαλύψαμε ταλέντα που ούτε οι ίδιοι μας μπορούσαμε να τα φανταστούμε. Το θέμα είναι πώς θα διαχειριστείς τον χρόνο. Αν μπορείς να τα καταφέρεις και να τον κάνεις δημιουργικό αυτό το χρόνο και παραγωγικό, νομίζω ότι σίγουρα δεν θα περάσει δύσκολα. Οπότε έκανα συνέχεια πράγματα, έκανα και προπόνηση, ξέρεις. Δεν μου λες κάποιες νέες συνήθειες, δηλαδή ξέρω εγώ, μπορεί να μαγείρεψες, να έμαθες να μαγειρεύεις ή να μαγείρευες παραπάνω, ή να ξέρω εγώ, να έφτιαξες το σπίτι όλο να το βάψεις, να ξέρω εγώ, στο πατρικό, δεν ξέρω τι μπορεί. Τι δουλειές είχατε να κάνετε? Έκανα διάφορα πράγματα. Προπονήσεις, βόλτα στο βουνό, διάβασα βιβλία, μαγείρευα, ναι, έκανα διάφορα πράγματα. Αλλά εντάξει, είχα περισσότερο χρόνο η αλήθεια. Αυτά τα έκανα και πριν. Απλά τώρα το εξέλιξε λίγο το θέμα. Πόσες φορές μπορεί μια αθλήτρια να έστειλε το 6 στην καραντίνα? Πιστεύω ότι σίγουρα έχει μπλοκάρει σε καμιά φορά. Δεν μου λες, δεν έκανες TikTok? Όχι, όχι, δεν έκανα. Εντάξει, είπαμε, δηλαδή ξέρω εγώ γιατί στην καραντίνα μου φαίνεται όλοι TikTok κάνανε. Είδες καταρχάς κάποια σειρά, κάποια ταινία, κάποια μουσική που έδειξε? Ναι, ναι, είδα, είδα. Πέντε ωραία, για πες. Όλες τις ισπανικές σειρές είδα με τη σειρά. Το ναι. La Casa de Papel, είδα το... Μισό λεπτό, πώς λέγεται το άλλο. Το ξέχασα. Τέλος πάντων, έχω μάθει ισπανικά κανονικά. Να, ορίστε. Μπορώ να σου μιλήσω ισπανικά πλέον. Α, ωραία. Τι ήθελα να σου το πω και εγώ, ντρεπόμουν, λέω όμως δεν ξέρει και την εκθέσω. Το γυρνάμε σε ισπανικά, ναι. Τώρα γενικά όλο αυτό πράγμα, πάμε λίγο στα θέματα. Όλο αυτό με την αναβολή των Ολυμπιακών Αγώνων, όλο, πόσο πίσω μπροστά σας δίνει μια δεύτερη ευκαιρία να κάνετε πράγματα, να προετοιμαστε καλύτερα για πράγματα τα οποία δεν είχατε κάνει ίσως πιο σωστά, έχετε χρόνο, σας βγάζετε τον ρυθμό σας. Τι μπορεί να συμβαίνει, ας πούμε, για έναν επαγγελματή αθλητή? Κοίτα, για έναν επαγγελματή. Για αθλητές που έχουν πιάσει τα όρια και σίγουρα είχαν την πρόκριση, σίγουρα θα απογοητεύτηκα. Για μένα που δεν είχα πιάσει την πρόκριση, δεν μπορώ να πω ότι απογοητεύτηκα, γιατί δεν είναι κάτι που είχα σίγουρο 1000% ότι θα πήγαινα. Οπότε να πω έχασα την Ολυμπιάδα. Για μένα είναι μια ευκαιρία να κάνω περισσότερη προπόνηση, να βελτιώσω πράγματα που έχω μείνει πίσω. Και γενικά, όσο περισσότερο χρόνο έχω, τόσο πιο κοντά πιστεύω είναι στο να το πετύχω αυτό το πράγμα. Οπότε για μένα ήταν, κοιτάω τη θετική πλευρά. Παρόλο που είναι αρνητικό για πάρα πολλούς αθλητές, εγώ σε κατέρα προσπαθώ να παίρνω από μια αρνητική κατάσταση το θετικό πάντα. Στείλε τη Δόη μια φωτογραφία που είσαι έτσι φέτες, ρε, τώρα με το σοτσάκι και αυτά, να τους πεις: Κοιτάξτε, που σήμερα έχω πιάσει το όριο ήδη. Δεν είναι να κατέβω. Δεν μου λες, μια και πει για προπονήσεις. Και οπότε τι έχεις κάνει, έχεις μπει full, ενώ δεν ξέρω, προφανώς θα κάτσεις να τα δείτε λίγο. Πότε ανοίγουν πάλι τα όρια, ενώ τα trials και όλα αυτά? Τώρα περιμένουμε να ανακοινωθεί από το ΣΕΓΑ αν θα γίνει το πανέλαιο πρωτάθλημα τον Αύγουστο, που κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει και αυτό είναι καλό. Γιατί έχουμε ανάγκη να μπούμε σε αγώνες, άσχετα με το ότι ακυρώθηκαν οι μεγάλοι αγώνες. Να δούμε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε και ανεξάρτητα με το τι θα γίνει αργότερα, πρέπει ο καθένας να μην χάνει το ρυθμό του, να είμαστε... Δεν είναι το ίδιο το να αγωνίζεσαι, να κάνεις μόνος σου προπόνηση από τον αγωνιστής με άτομα άλλα. Οπότε μακάρι να γίνει για να τρέξουμε. Τώρα κάνουμε προπόνηση κανονικά στην Κατερίνη, ευτυχώς μπήκαμε μέσα στο γήπεδο κανονικά. Και τώρα άνοιξε και το ΆΚΑ, οπότε τώρα που θα επιστρέψω Αθήνα θα προπονούμαστε κανονικά στο Ταρτάν, γιατί είναι διαφορετικό το να τρέχεις στα βουνά και στα λαγκάδια. Οπότε και τώρα, όπως λες, και το Πανελλήνιο και όλα αυτά που θα γίνει τον Αύγουστο, θα είναι χωρίς φιλάθλους, φαντάζομαι? Δεν γνωρίζω, αλλά κατά πάσα πιθανότητα δεν θα έχει κόσμο. Αλλά και πάλι δεν έχει καθόλου σημασία. Σημασία έχει να κάνουμε αυτό που μπορούμε. Έχει, δεν έχει κόσμο, εξάλλου το κάνουμε προσωπικό τεστ. Ναι. Αλλά από τη στιγμή που τα πράγματα έχουν αλλάξει, έχει αλλάξει γενικά η ζωή μας, νομίζω ότι δεν θα έχει κόσμο. Εσύ, αυτό λέω, εσύ όμως είπες ότι δεν σε πειράζει πάρα πολύ, δηλαδή το να
το να κάνεις, να μην είναι ο κόσμος, να πας στον αγώνα, στο ΟΑΚΑ και να είναι άδειο τελείως. Εννοείται ότι είναι ωραίο και κίνητρο και να σε βλέπει ο κόσμος, αλλά πάρα πολλά το κάνεις για τον εαυτό σου, για τους στόχους που έχεις θέσει εσύ σαν άνθρωπος. Οπότε είναι, δεν είναι ο κόσμος, έτσι κι αλλιώς εμείς συγκεντρωνόμαστε στον διάδρομό μας. Δεν μας ενδιαφέρει και ένα άτομο να έχει και κανένα. Για μας είναι το ίδιο. Εμείς πρέπει να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Okay. Και το μόνο θα κάνουμε και του χρόνου θα έχει κόσμο στα γήπεδα. Οπότε τώρα προέχει να γίνουν οι αγώνες. Ναι. Και του χρόνου, εντάξει, ο Ολυμπιακός φαντάζομαι θα έχει κόσμο και θα είναι έτσι. Και ναι. Του χρόνου μπορεί να έχει ένα άλλο ιό, δεν ξέρω. μην το πολυδένεις και κόμπο, περίμενε, κράτα, μην κλείνεις τώρα τέτοια. Όλο αυτό, πώς νιώθεις τώρα που συμμετείχες στις δράσεις της Big Win, του χορηγού, όλα αυτά τα πράγματα που έκανες τώρα για την ενημέρωση και τέτοια. Τι είναι αυτό, είναι κάτι. Πολύ χαρούμενη που ανήκω στην οικογένεια της Big Win και περάσαμε πολύ όμορφα πέρυσι στους αγώνες που πήγαμε στις Πέτσες, στη Θεσσαλονίκη. Ελπίζω να ξαναγίνουν όλα αυτά και να επιστρέψουμε κανονικά στην κανονικότητα, γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι κανονικά. Όχι, δεν είναι. Η Big Win είναι δίπλα μου καθημερινά και γι' αυτό κυρίως θέλω να γίνουν και αγώνες, για να όλος αυτός ο κόπος που κάνουμε μαζί και η Big Win που με στηρίζει και εγώ σαν αθλήτρια, να βγει κάπου. Οπότε θα ήθελα πολύ να γίνουν οι αγώνες και να είναι η Big Win δίπλα μου. Επίσης, είναι μια, σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση που βιώνουμε, ρε παιδί μου, είναι και σημαντικό να έχεις ένα χορηγό ο οποίος, όπως η Big Win, που είναι, θα είναι δίπλα ό,τι και να γίνει. Δηλαδή, δεν θα κάνουμε τίποτα. Okay, σταματάνε οι αγώνες, σταματάνε αυτά. Εμείς είμαστε εκεί, δεν αλλάζουμε αυτό το πράγμα. Δεν αλλάζει. Η Big Win είναι πάντα δίπλα μας. Και εκτός από τους αθλητές, το έργο της είναι και κοινωνικό. Βοηθάει και άλλα και ιδρύματα, όπως το Make a Wish, και βλέπουμε ότι είναι αληθινά δίπλα στον κόσμο και στους αθλητές και όχι μόνο στις ομάδες, ας πούμε, που έχουν προβολή, είναι δίπλα πάντα. Οπότε αυτό είναι, για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό. Επίσης, να πούμε ότι πρόσφατα ανανέωσε και τη συνεργασία με την Big Win. Αλήθεια, να σου πω κάτι, έχεις κολλήσει όσο λίγοι αθλητές νομίζω με χορηγό. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι εντύπωσή μου, αλλά είναι τύπου ότι είναι σαν να είστε ο ένας για τον άλλον, ενώ κανονικά. Νομίζω ότι έχουμε συνδεθεί σαν Κατερίνα και Big Win. Τι είναι αυτό που κάνει τη συνεργασία αυτή τόσο ξεχωριστή, αυτό το δέσιμο, το bonding, ήταν κάτι το οποίο, ας πούμε, υπήρχε από την αρχή, το χτίσατε σιγά-σιγά, ήσασταν τύπου, πώς λέμε αυτό, νιώθωσαν να σε ξέρω χρόνια όταν γνωρίζεις κάποιον. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Με τους ανθρώπους αυτούς νιώθω ότι γνωρίζομαι χρόνια. Καταλαβαίνουν. Δεν χρειάζεται να πω πολλά, θα τα λένε πριν τα πω. Πώς να σου το εξηγήσω. Έχουμε μια πολύ καλή σχέση, φιλική, και νομίζω ότι θα πάμε καλά από εδώ και πέρα και θα πετύχουμε τους κοινούς στόχους που έχουμε σαν συνεργασία. Οπότε για καλοκαίρι, εσύ πέρα από το Πανελλήνιο που μακάρι να γίνει το τέτοιο, πώς το βλέπεις λίγο, να μου πεις, όπως το πες και πριν, δεν μπορεί να κάνει σχέδια. Δεν ξέρεις τι σε παίρνει, μας τα πέδειξε αυτό το πράγμα, αλλά. Δεν μου αρέσει να κάνω σχέδια. Σαν άμεσα, δηλαδή διακοπές χρειάζεσαι ή νιώθεις ότι τις έκανες τώρα στην καραντίνα. Διακοπές κάναμε πάρα πολύ καιρό, νομίζω όλοι πανελληνίως και παγκοσμίως. Οπότε εγώ θα κάνω, αν δεν γίνουν οι αγώνες, δεν θα δώσουμε τόσο πολύ ένταση στις προπονήσεις που θέλουμε για να φορμαριστούμε για τους αγώνες. Θα κρατήσουμε όμως κανονικά τις προπονήσεις μας σε πιο χαμηλά επίπεδα και θα κάνουμε μια συντήρηση όλο το καλοκαίρι, διότι τώρα ξεκουραστήκαμε πάρα πολύ, παραπάνω από ό,τι έπρεπε νομίζω. Το πολύ να κάτσω μέσα στον Αύγουστο 2 εβδομάδες. Γενικά δεν θα καθίσω καθόλου. Κατερίνα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε καλύτερα, καλή επιστροφή στην ενεργό δράση. Θέλετε να πάντα όταν κάνουμε συνέντευξη μαζί. Ναι, πολύ μακάρι. Ωραία. Άντε, να τα πούμε και από κοντά, τέλος πάντων. Με απόσταση βέβαια, με απόσταση. Πολύ σχολαστικά να πλύνουμε τα και. Έγινε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο σώμα σου και στο δωτό αυτή. Φιλιά πολλά, γεια.